Και τώρα κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Σάββατο έφτασε η ώρα των Κυριακάτικων Εφημερίδων. Να συνδεθούμε με την Δήμητρα Βυθοπούλου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τι έχουν τα πρωτοσέλιδα. Η ενεργειακή κρίση, το κύμα ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία, ο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και η πολύγρωτη υπόθεση τη Πάτρα με του θανάτου των τριών παιδιών απασχολούν και αυτή την εβδομάδα τον Κυριακάτικο τύπο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμω αμέσω με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Άνω κάτω η Νέα Δημοκρατία από το ξέπλυμα του Αζόφ, Κύπρο, ο Ζελένσκι ξέχασε να μιλήσει για τον Ατήλα. Οι ευθύνε Μιτσοτάκι και τα Σούλα για το βίντεο με του δίθεν Έλληνε πολεμιστέ, σχιζοφρενική προσπάθεια Μαξίμου να ξεχαστεί το θέμα. Πήρα από Καραμανλή και Σαμαρά κατά Πρωθυπουργού για το Μέγα Λάθο στη Βουλή. Πάμε πιο πάνω. Ομολογίε αποτυχία. Συμπληρωματικό προπολογισμό. Λιγνίτε. Αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμό στο 8,9%. Νέα φτώχεια και νέα μνημόνια. Και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Η κυβέρνηση εγκατέλειψε του Έλληνε τη Μαριούπολη ηλιασμό για άλλο πλατφόρμα υπέρ του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Και κερδίζει το στίχημα ο Τσίπρα τρίαμβο των Προεδρικών έναντι τη Ομπρέλα όλο το παρασκήνιο από τι εσωκομματικέ εκλογέ. Συνέντευξη Κωνσταντίνο Μπογδάνο, αν μπει ο Κασιδιάρη στη Βουλή, θα μπει με επιλογή τη Νέα Δημοκρατία. Και Βικτόρια Νούλαντ, ξεχάστε τον Μεντ, αναγκαίο σύμμαχο η Τουρκία, η προκλητική Αμερικανίδα υφυπουργό εξωτερικών και η πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Συνέντευξη Κώστα Καραγκούνη στη Σοφία Λιάκου. Έχουμε τι δυνατότητε να στηρίξουμε νοικοκυριά, επιχειρήσει και καταναλωτέ. Και Κώστα Ζαχαριάδη στο Χρήστο Κιμπιζή με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Οι νεοναζί μίλησαν ξανά στη Βουλή. Θα προχωρήσουμε στην εφημερίδα Το παρόν». Ανατροπή και πολιτική αλλαγή. Ο κεντρικό τίτλο Η ακρίβεια βουλιάζει την κυβέρνηση σε τέλμα η οικονομία. Η κατάρρευση τη Νέα Δημοκρατία φέρνει πιο κοντά την προοδευτική κυβέρνηση, εγκλωβισμένο πολιτικά ο Μητσοτάκη. Στα του κορονοϊού είμαστε πολύ κοντά στην κορύφωση τη όμικρον 2 σύσταση για τέταρτη δόση στου άνω των 60. Η σημαντική έκρηξη κρουσμάτων στου άνω των 50 θα αυξήσει και τι νέε εισαγωγέ. Πάμε πιο πάνω. Ο Πρέσινγκ Τσίπρα σε κοινάλ για την επόμενη μέρα με τη δεξιά ή τι προοδευτικέ δυνάμει στο δίλημα που βάζει η Κουμουνδούρου. Κυκλώματα και ίντριγκε στο Υπουργείο Άμυνα ξεκίνησε έρευνα με εντολή του Μαξίμου. Στα θαραλέα του Μακικουρί, 1,5 ε, μηνιάτικο κοστίζει ακρίβεια στα φτωχότερα νοικοκυριά. Αυτή είναι η ανθρωπιά του Μαξίμου. Και ιντριγκες στο υπουργειο αμυνα ξεκινησε ερευνα με εντολη του μαξιμου στα θαραλεα του μακικουρι 15 αλλά για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση πέρα βρέχει. Στα δύο η κυβέρνηση για την ακρίβεια, κόντρε υπουργών για τα μέτρα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τριγμή στη δεξιά πολυκατοικία, τρία κόμματα απειλούν την πολιτική κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία. Επιστροφή στις ρίζε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα σχέδια τη Χαριλάου Τρικούπη για το όνομα και τα χρέη του Πασόκ και χωρί στρατηγική και καθαρού στόχου, η Ευρώπη βουλιάζει στην κρίση του κρανικού. 1.639.998 τα 639.998 κόκκινα δάνεια ύψους 35,81 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 27,8% των οικογενειών δεν θα μπορέσει να πληρώσει τα δάνεια του και τις άλλες υποχρεώσεις του ο ρόλος των Ρώσων διπλωματών που απελάθηκαν και πάμε πιο πάνω, αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας του κ. Σταύρου Καλαφάτη, Υφυπουργού Εσωτερικών. Οι αρπαχτές δισεκατομμυρίων των ολιγαρχών κάθε χρόνο ξεπλένονται 270 δισεκατομμύρια ευρώ και νομοσχέδιο προβλέπει γιατρός για όλους και ποιοτική πρόσβαση στο ΕΣΥ. Πάμε στη Real News. Νέα μέτρα για την ακρίβεια. Ο κεντρικός τίτλος «Πρόσθετες παρεμβάσεις μετά το Πάσχα σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο». Πρωταθλητέ οι Έλληνες της Πατάλη τροφίμων πετούν κατά μέσο όρο στα σκουπίδια προϊόντα 142 κιλών ετησίως, ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Και τέταρτη δόση για όλους από τον Ιούλιο το σχέδιο της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Εγκλήματα χωρί τιμωρία στην Ουκρανία. Να σου οι φουσκωμένοι λογαριασμοί έχουν έρθει στου πολίτε από τα τέλη τη περασμένη χρονιά, πολύ πριν από τον πόλεμο. Θόδωρο Κυλακάκη, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι ρεαλιστική, αλλά γενναία. Αυτό πρέπει να γίνει με τι συνθήκε που υπάρχουν σήμερα στην οικονομία. Καταγγελίε σοκ έχει παρενοχλήσει πολλά αγόρια και κορίτσια, δηλώνουν στη τη νομική για τον 38χρονο καθηγητή που ερευνάται από την Ισαγγελέα. Μίλησε το κινητό τη Ρούλα και με κακοποιούσε συνεχώ και με έστειλε στο νοσοκομείο. Η influencer Sisi Zurnadji μιλά στη Real. Φρίκη στη Νέα Σμύρνη το μαρτύριο τη 14χρονη στα χέρια του 47χρονου πατέρα τη. Απροχωρήσουμε προχωρήσουμε στην εφημερίδα πρώτο θέμα. Λύση από Ευρώπη η Εθνική Παρέμβαση. Ο κεντρικός τίτλος αποφάσεις μέσα στο Μάιο για να πέσουν δραστικά οι τιμές της ενέργειας το κελί της φόνησας, ίχνη ασφυξίας και στα δύο παιδιά. Ο Κατερινόπουλος στο Δανίκα 10 πρόσωπα εμπλέκονται στις δολοφονίες. Περιουσία τράγκα, το ξέπλυμα χρήματος δεσμεύει την κληρονομιά και ψάχνει τη σύζυγο. Πόλεμο και ακρίβεια, αλλά η Μύκονος βουλιάζει από κόσμο και επενδύσει. Μοναχό επιφάνειο, ο Άγιο τη γαστρονομία. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με την καθημερινή. Η πύλη τη Αλεξανδρούπολη και η ανατροπέση Ανατολική Μεσόγειο, η διέλευση οπλικών συστημάτων προ την Ανατολική Ευρώπη. Πρώτο γύρο στο ντέρμπι Μακρόν-Λεπέν και σε 15 μήνε μείωση κατά 40% στι εκκρεμίε συντάξει. Τζέιμ Σταυρίδη, ο πόλεμο θα γίνεται με άλλα μέσα, συνέντευξη με τον πρώην διοικητή Ευρώπη του ΝΑΤΟ. Και εκατοντάδε καταγγελίε για κακοποίηση παιδιών ειδικοί μιλούν στην καθημερινή και προτείνουν λύσει. Πώ επιστρέψαμε στη λύση του Λιγνίτη, ο καθηγητή Παντελή Κάπρο στην καθημερινή, οι διεργασίε στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Πώ επηρεάζεται ο πύχη τη αυτοδυναμία. Από τη Μικρά Ασία στι Αμερική και μπαράζ ερευνών, αλλά χωρί εξυχνίαση, πέρασε ένα χρόνο από τη δολοφονία Καραϊβάζ. Πάμε στο βήμα τη Κυριακή. Το σφαγείο του Πούτιν, ο κεντρικό τίτλο και προ κρίση διαρκεία, στροφή τη Αθήνα στο Λιγνίτη και στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Απάντηση αναζητεί το Μαξίμου σε ενεργειακή ένδια και κύμα ανατιμήσεων. Συνεντεύξει Κώστα Στασούλα, Ιωάννη Κασουλίδη, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξη Τσίπρα αποφασισμένο να γυρίσει σελίδα στο κόμμα. Η τραγωδία τη Πάτρα, οι κρίσιμε απαντήσει για το φρικτό έγκλημα και πανδημία, ο 7 ψυχο κορονοϊό απειλεί με Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώ θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησία σε χωράφια. τέσσερις σελίδε ειδικό ένθετο, αναλυτικό οδηγό. Και συλλογή Γούναρη, διαμάχη για έργα τέχνη. Γουλανδρή, με διαμάχη για έργα τέχνης τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ζευγάρια πηγαίνουν για εξωσωματική στην Αλβανία και εξωγενή αιτία θανάτου για Μαλένα Ήριδα. Τι δείχνουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Θανάση Κοντογεώργη, έλεγχη και πρόστιμα στι επιχειρήσει που εσχροκερδούν. Σοφία Ζαχαράκη, μπορούμε να ξεπεράσουμε τι προσδοκίε στον τουρισμό. Γαλλικό θρίλερ, το Αντάρτικο τη Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα και προχωράμε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κυβέρνηση σε αφασία ο κεντρικό τίτλος, έρευνα σοκ για το μεγάλο φαγοπότη, ενώ οι είναι σε απόγνωση. Πόσα εισπράττουν κράτο, εταιρείε ενέργεια, καρχαρίε του χρηματιστηρίου και σούπερ μάρκετ, όσο η κοινωνία ματώνει. Το μεγάλο κόλπο με τη ρήτρα αναπροσαρμογή 2 δισεκατομμυρίων ευρώ α, τα έσοδα τη ΔΕΗ. Λευκή πετσέτα από μισοτάκι στην κερδοσκοπία και ο Κυριάκο παζαρεύει συνεργασία με το κίνημα αλλαγή. Απλησίαστο το πασχαλινό τραπέζι: 300 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και αποτροπη ντροπή διχασμό και για θράκι. Ετοιμάζουν μοντέλο Ουκρανία για Κύπρο και πάμε στην αυγή. Μία νέα πολιτικοποίηση είναι εδώ. Millennials και Gen Z στο προσκήνιο. Προδημοσίευση έρευνα του Ινστιτούτου Νίκο Πουλαντζά και τη Προράτα. Απογοήτευση, θυμό και ανασφάλεια για το μέλλον. Τα ευρήματα, επιτακτικά τα αιτήματα του μισθού, τη στέγη και τη αξιοπρέπεια. 41% μένει ακόμα με του γονεί του. 72% λαμβάνει σταθερά ή περιστασιακά οικονομική υποστήριξη από τους δικούς του 50% κόβει από τα τρόφιμα εξαιτίας της ακρίβεια. Πολιτικοποιημένοι και προοδευτικοί είναι οι κοινέ που αμφισβητούν τους θεσμούς και αναζητούν εκπροσώπηση. Τι θέλουν από τα κόμματα. Αν έχουμε χρόνο θα τα δούμε και αναλυτικά μετά Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Η μάνα του Ζάκ στην Αυγή τη Κυριακή θα μπορούσα να συγχωρήσω του δολοφόνου αν είχαν μετανοήσει, όμω δεν είδα στάλα μετάνοια. Σήμερα οι Γάλλοι στι κάλπε, αύριο δηλαδή βουβέ εκλογέ που ίσω κρύβουν εκπλήξει. Πέτρο Μάρκαρη, στα 77 χρόνια ειρήνη μα όπλησαν με αμνησία. Ξεχάσαμε τι σημαίνει πόλεμο. Γιώργο το, το θέατρο άντεξε πολύ χειρότερα από την COVID, ήταν ζωντανό σε πολέμου. Άμαχοι γυναίκε και παιδιά τα θύματα τη ρωσική εισβολή και συνεντεύξει Δραγασάκη και Καστανίδη. Πάμε στην εφημερίδα ντοκουμέντο. Οι συνομιλίε των εκβιασμών έκλεισαν την υπόθεση Νοβάρτη τρομοκρατώντα του μάρτυρε. Μανιαδάκη στο βαθύ λαρίκι του ντοκουμέντο. Ήδη έκθετη τη δικαιοσύνη, οφείλει να ξανανοίξει τη δικογραφία του σκανδάλου Νοβάρτη στο κεντρικό θέμα του ντοκουμέντο. Και πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Πρασινίζουν ξανά τα κάστρα του Πασόκ ριζική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών από τη μαζική επιστροφή ψηφοφόρων στη Δημοκρατική Παράταξη, το κεντρικό θέμα τη εφημερίδα Καρφή. Και προχωράμε και κλείνουμε με την εφημερίδα Ρίζο Πάστη του Σαββατοκύριακου και κεντρικό τίτλο. Η σωστή πλευρά είναι μόνο μία ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή. Από τη μία οι χειροκροτητέ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη ο λαό που αγωνίζεται, Κωνσταντίνε. Τώρα να επιστρέψουμε στη Δήμητρα Βυθοπούλου για να ανοίξουμε τι κυριακάτικε εφημερίδε και να μα παρουσιάσει τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Δήμητρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα πάμε, θα σε ξεκινήσω από την εφημερίδα Αυγή. Θα μου επιτρέψει να δούμε πρώτα λοιπόν τον, την έρευνα του Ινστιτούτου Νίκο Πουλαντζά σε συνεργασία με την Προράτα. Νικ, νικοκυριό, συνήκηση αυτή την περίοδο ζείτε, ρωτάνε τους millennials, δηλαδή τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά, Uh, το 41,4% ζει με τους γονείς, το 28,4% ζει μόνος ή μόνη. Με το σύζυγο ή το σύντροφο απαντά το 22,6%. Με συγκάτοικο το 6%, 1,6% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Uh, σχετικά με την οικονομική στήριξη από την οικογένεια, ανεξάρτητα από το αν ζείτε μαζί τους ή όχι σας βοηθάνε οι οικονομικά οι γονείς ή οι παππούδες σας, το 34,6% απαντά ναι σταθερά κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ναι περιστασιακά το 37,6%, το 27% Μόλι απαντάει όχι, ενώ δεν ξέρω, δεν απαντώ το 0,8%. Ικανοποίηση από τη ζωή, συνολικά μιλώντα πόσο ικανοποιημένο ή ικανοποιημένοι θα λέγατε ότι είστε από τη ζωή σα, 41,2% απαντά λίγο καθόλου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ αρκετά το 57% και 1,8% απαντά δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ε, γενικά τα ευρήματα τη έρευνα Κωνσταντίνε δεν είναι καθόλου αισιόδοξα, να είμαστε ειλικρινεί. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να δούμε κάποιο άλλο θέμα. Μπορούμε να βρούμε μια είδηση ακόμα. Να πάμε λίγο και στην uh, Real News και στο θέμα τη Πάτρα. Μίλησε το κινητό τη Ρούλα στο μικροσκόπιο των αρχών ύποπτε κλήσει που έκανε και δέχθηκε λίγο πριν από το θάνατο τη 9χρονη Τζορτζίνα. Η καρδιά τη Ήρδα λειτουργούσε κανονικά. Τι αναμένεται να καταθέσει η παθολογό Ανατόμο που εξέτασε τη σωρέ ωραί... του 6,5 μηνών βρέφου. Κωνσταντίνε. Δημήτρα Βυθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.